Σήμερα έχουμε προσφυγικό, παράταση οφειλών, το ΦΕΚ για την ΕΝΠΕ, υποψηφιότητα για την ΜΕΔ Αττικής, εξαγγελίες για αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών, τι θα γίνει με τον ΕΜΦΙΑ, νέα για τις ενεργειακές πολιτικές και εντολές για υγειονομικούς ελέγχους στα σχολεία και τους ψεκασμούς. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, είναι η εκπομπή Δημοτικές Διαπιστεύσεις που βγαίνει στο διαδίκτυο κάθε Δευτέρα με ανασκόπηση όλων των κύριων ειδήσεων της εβδομάδας που μας πέρασε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μία παραγωγή του myota.gr και του Local TV. Και ξεκινάμε από το μεγάλο θέμα που διοικώνεται για το μεταναστευτικό. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ έστειλε μήνυμα για άμεση αποσυμφόρηση της Μόριας. Σε κυβερνητικό επίπεδο διακρίνουμε αδυναμία να αντιμετωπιστεί το ραγδαία αυξανόμενο φαινόμενο. Ο σχεδιασμός πια αρκείται στη μετεγκατάσταση 20.000 προσφύγων στην ενδοχώρα. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναζητά καταλήμματα και ήδη είχαμε και τους πρώτους ευνηδιασμούς και διαμαρτυρίες για εγκατάσταση προσφύγων όπως το Δήμο Πελιντέρης. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου δόθηκε παράταση για τις οφειλές προς τους Δήμους και αυτό βέβαια αποτελεί ελπίδα και δυνατότητα για περισσότερα έσοδα. Είχαμε και το ΦΕΚ για την εκλογή εκπροσώπων και δοσού στην Ένωση των Περιφερειών. Μόνο οι αναγκαίες αλλαγές έγιναν, όπως το ότι η θητεία των αντιπεριφερειαρχών συνοδεύει το αξίωμά τους. Μόλις χάσουν το αξίωμα, αντικατίθενται και στη Γενική Συνέλευση. Να πούμε επ' ευκαιρία ότι ο Δήμορχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο κ. Κωνσταντέλος, ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της ΠΕΔ Αττικής, τη μεγαλύτερη ΠΕΔ της χώρας. Είχαμε ακόμα και τις εξαγγελίες του Υπουργού Επικρατείας του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη στο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την απλούστευση των διαδικασιών διοικητικών πράξεων. Όπου χρειάζονται 8 υπογραφές σήμερα θα γίνουν 2. Επίσης η μεταφορά του 80% των αρμοδιοτήτων σε περιφέρειες και δήμους και σε δεύτερη φάση η μεταφορά πόρων μέσω του φόρου περιουσίας, είναι ο σημερινός ΕΜΦΙΑ. Δύσκολα θέματα. Σε ποιον θα πέσει το βάρος της υπογραφής σε συνδυασμό με την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου του ελεκτικού συνεδρίου. Ποιες αρμοδιότητες θα πάρουν οι Δήμοι και ποιες οι περιφέρειες. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε και την αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μυκόνου, όπου τους φόρτωσαν ξενοδοχειακή επένδυση 58 εκατομμυρίων ευρώ. Σε ποιον θα πάει τώρα η αρμοδιότητα. Και μετά πώς θα γίνει η κατανομή του ΕΜΦΙΑ. Από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση. Θα γίνει μεγάλη μάχη ΕΝΠΕ και ΕΔΕ και κυβέρνησης, αλλά και εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και συνεχίζουμε με την ειδοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών για Δήμους και Περιφέρειες να κοινοποιήσουν τις διεθνείς συνεργασίες τους μέχρι 15 Νοεμβρίου. Προσοχή για αυτούς που δεν έχουν ή που τις έχουν ανενεργές. Η διεθνής δικτύωση είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι άντλησης πόρων και ανίχνευση για την επίλυση προβλημάτων μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας. Ψάξτε το, κάποτε το θεωρούσαμε πολυτέλεια, σήμερα είναι καθοριστικό. Συστήνεται η Δημιουργική Επιτροπή που θα εκπονήσει το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί αμέσως στο επόμενο διάστημα, ώστε να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης, το myota.gr δημοσιεύει όλη την παρουσίαση που έκανε η κυρία Κορμά του ΚΑΠΕ για τις ενεργειακές κοινότητες. Παράλληλα, είχαμε τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ αλλά και του κ. Χατζηδάκη στις Βρυξέλλες για τους νέους αναθεωρημένους στόχους στην ενέργεια. Οι ευθύνες κατανέμονται και στις περιφέρειες και στους Δήμους. Σχεδόν κάθε εβδομάδα το λέμε πια στην εκπομπή: ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε. Δεν είναι πια μια ευχή ή κάτι αόριστο. Θα μεταφραστεί άμεσα σε χρήμα, θέσεις εργασίας και πρόστιμα. Μιλώντας για τη μετάβαση σε ήπιες μορφές ενέργειας και στην κλιματική αλλαγή, να σημειώσουμε και την εξαγγελία του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την άμεση εκπόνηση εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για το ποδήλατο και συγχρόνως την έκδοση πλήρους οδηγού ενεργειών από τον Πανευρωπαϊκό Φόρουμ του Σίβητας. Και εδώ θα σκηθεί έντονη πολιτική και εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω του myota.gr. Να πούμε επίσης ότι εκδόθηκε εντολή από το Υπουργείο Υγείας για τριετή προγραμματισμό στους ψεκασμούς για τα κουνούπια και εδώ υπάρχει έντονη ανησυχία για αυξανόμενα φαινόμενα. Εκτός από τον τριετή προγραμματισμό, το Υπουργείο προτείνει να τεθεί και σε τρίτο αξιολογητή η πορεία των ψεκασμών και η αποτελεσματικότητά τους. Επίσης, εντολή δόθηκε για ελέγχους υγειονομικού ενδιαφέροντος στα σχολεία και με συμπλήρωση φόρμας. Ειδικότερα πρέπει να διαπιστώνεται αν πληρούνται οι όροι σχετικά με τον τακτικό αερισμό των αιθουσών, τον επαρκή καθαρισμό των χώρων κλπ. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δείτε στην καθαριότητα και απολύμανση των τουαλετών, καθώς επίσης και στον εφοδιασμό του. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κηλικεία των σχολείων και στους χώρους εστίασης.
προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών υγειονομικών διατάξεων. Τέλος να πούμε ότι στο myo.gr παρουσιάζονται και οι θέσεις της Περιφέρειας Αττικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων όπως παρουσιάστηκαν στη Βουλή, αλλά και η εκδήλωση για τα ανταπλημμυρικά έργα και την πολιτική προστασία, παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Θεοδωρικάκου και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κ. Νίκου Χαραϊτελιά. Αυτά για την εβδομάδα που μας πέρασε και κλείνουμε το επόμενο μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα. Ωστότε καλή δύναμη, καλή εβδομάδα και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στην κόκκινη ταμπελίτσα δεξιά για άμεση ειδοποίηση όταν θα ανεβάσουμε το επόμενο βίντεο.